χρειάζεται επιγόντως να έρθει πυροσβεστικό από εδώ, γιατί πλησιάζει επικίνδυνα τα σπίτια στην Κοντρόνα. Δεν ήθελα να το ξαναζήσω αυτή τη ζωή μου ξανά αυτό το πράγμα. Οι χειρότεροι φόβοι επαληθεύτηκαν. Η Ηλία για ακόμα μία φορά φλέγεται. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τις πόρτες Αχαΐας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Βάλμη. Οι πύρινες γλώσσες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στην Κοντρόνα Γραπιδοχωρίου. Οι πυροσβέστες επιχειρούν από γη και από αέρα. Η μάχη είναι δύσκολη. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί. Δύσκολη νύχτα πραγματικά. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο της πυρκαγιάς μένεται ανεξέλεγκτο. Έχει δοθεί εντολή και ένωσης από νωρίς το απόγευμα για το χωριό Βάλμη, ενώ ακολούθησαν οι δύο οικισμοί, Κοντρόνα και Καραγιανέικα. Το σημείο είναι δύσκολο, πρόκειται για δάσος αναγέννησης, αλλά και κάποιες χαράδρες που αυτό δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, για άλλη μια φορά εδώ στην ορεινή ποινία του νομού Ηλίας. Δυστυχώς, καίγονται περιουσίες, καταστράφηκαν χτινοτρόφοι, μελισσοκόμοι, ελαιοπαραγωγοί και καίγονται πολλές αγρυκίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Οι κάτοικοι στο ίδιο εργοθεατές, αφού τα σπίτια τους, τα ζωντανά τους και οι καλλιέργειές τους είχαν γίνει στάχτη το 2007, κλαίνε. Η δεύτερη φορά που το βλέπουμε αυτό, το 2007, πάλι τα ίδια είχαμε. Κάηκε η αποθήκη μας όλοι μας. Δεν ήθελα να το ξαναζήσω αυτή τη ζωή μου ξανά αυτό το πράγμα. Δεν φοβάμαι. Την άλλη φορά καταστραφήκαν όλα και πάλι από την αρχή τα φτιάξαμε και τώρα πάλι. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, νομίζετε? Με κάθε τρόπο προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Όσο οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά, βρέχουν με λάστιχα τους τοίχους των σπιτιών τους. Το μόνο που ακούγεται, το βουητό της φωτιάς, οι σιρήνες πυροσβεστικής και τα μεγάφωνα της αστυνομίας που ζητά από τον κόσμο να απομακρυνθεί. Σε 10 λεπτά μα θέλει αυτές. Κοίτα ο αέρας. Πότε ξεκίνησε, έχει πολύ αέρα, τι. Από τις 5,5 ώρα εγώ την είδα. 5,5 ώρα την είδα το. Και τώρα έφτασε. Εγώ είμαι εδώ κάτω. Μπορώ να είναι 3 σπίτια από κάτω, θα κάνουν και τα 3. Δεν θα μείνει κανένα. Τελείωσε. Το 7 πέρασε εδώ μέσα το χωριό. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στο χωριό Κοντρόνα Ηλίας. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, καίνε ανεξέλεγκτα. Ο ήλιος έχει χαθεί από τον πυκνό μαύρο καπνό. Πού θα κάνουμε εμείς τέτοια σπίτια? Θα καούμε. Δεν το βλέπουνε. Τι να πω. Τον χωρίο κλαίω. Έχει πολύ αέρα. Έχει πολύ αέρα, ναι κύριε. Πρέπει να το δουν οι κύριοι. Ο ήλιος έχει κρυφτεί. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύει. Πλέον εκτός από τη φωτιά, παλεύουν και με το χρόνο πριν έρθει το σκοτάδι. Η νύχτα σίγουρα δύσκολη.